Καλησπέρα και από μένα. Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερες οικογένειες, νέα ζευγάρια, προβληματίζονται και αναζητούν βοήθεια στο πώς θα στηρίξουν ολόπλευρα τα παιδιά τους, τόσο μαθησιακά όσο και ψυχοκοινωνικά, ειδικά σε περιπτώσεις όπου γίνεται διάγνωση αναπτυξιακών ή άλλων δυσκολιών. Αυτό, αναμφισβήτητα, είναι θετικό. Είναι απόρρια της εξέλιξης της επιστήμης, της βελτίωσης των διαγνωστικών εργαλείων, Τη ορίμανση του προβληματισμού γύρω από τι ενδεδειγμένε παιδαγωγικέ μεθόδου. Ωστόσο, αυτή η τάση βρίσκει εμπόδια και είναι εκ διαμέτρου αντίθετη με την απουσία μέρημνα εκ μέρου του κράτου να στελεχώσει δημόσιε δομέ και να παρέχει αναβαθμισμένε υπηρεσίε. Η επίσημη κρατική πολιτική τη τωρινή αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Εναρμονισμένη με τις στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζει και αυτό το τομέα της ειδική αγωγής και των ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών ως κόστος. Η απόλυτη εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών αυτών οδηγεί τις λαϊκές οικογένειες σε οικονομική αιμορραγία προκειμένου να μη το παιδί τους την παρέμβαση που χρειάζεται. Ενώ ταυτόχρονα, είναι αμφίβολο το κατά πόσο εξασφαλίζεται η συνέχεια και η ποιότητα της παρέμβασης μέσα στην αναπτυξιακή πορεία του παιδιού, όταν οι δομές που την παρέχουν είναι σχεδόν αποκλειστικά ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ΜΚΟ. Η ψυχοκοινωνική παρέμβαση δεν αφορά ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού. Είναι χιλιάδες οικογένειες που θα αναζητήσουν βοήθεια. Ας πάρουμε για παράδειγμα τη διαταραχή ελληματικής προσοχής και υπερκινητικότητα, Πρόκειται για μια από τι πιο συχνά εμφανιζόμενε διαταραχέ συμπεριφορά και τη συχνότερη νευροαναπτυξιακή διαταραχή τη παιδικής και φιβική ηλικία. Αυτή εκδηλώνεται στο 5 με 7% των παιδιών και συνεπάρχει με μαθησιακέ δυσκολίε σε ποσοστό από 20 έω και 90%. Ή, για παράδειγμα, οι διαταραχές αυτιστικού φάσματος, για τις οποίες τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι εμφανίζεται αυξανόμενη κατά 10 με 17% ετησίως. Άλλο παράδειγμα είναι οι αγχώδεις διαταραχές. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ένα παιδί ή ένας έφηβος χρειάζεται βοήθεια για να τις αντιμετωπίσει. Για την ακρίβεια, πρόκειται για τις επικρατέστερες συναισθηματικέ διαταραχές της παιδικής ηλικία σε ποσοστό 5-18%. Ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό οικογενειών θα αναζητήσει βοήθεια λόγω μαθησιακών δυσκολιών, μαθησιακών ελλημάτων και κενών, σε ποσοστό που αγγίζει το 30% του μαθητικού πληθυσμού. Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη για χιλιάδε οικογένειε κάθε χρόνο να επισκεφτούν ειδικού ψυχική υγεία, να γνωματευτούν συγκεκριμένα οι δυσκολίε του παιδιού, να σχεδιαστεί το θεραπευτικό πλάνο και άμεσα να ξεκινήσει η παρέμβαση που απαιτείται. Α δούμε όμω, ποια πραγματικότητα περιμένει τη λαϊκή οικογένεια αν αναζητήσει τη θεραπευτική υποστήριξη που έχει ανάγκη. Καταρχά, χρειάζεται να απευθυνθεί στι ειδικότητε αυτέ που θα μπορέσουν να κάνουν εύστοχη διάγνωση των δυσκολιών του παιδιού. Κάτι τέτοιο θα έπρεπε να διασφαλίζεται μέσα από δημόσιε και δωρεάν δομέ, στελεχωμένε με το κατάλληλο διεπιστημονικό προσωπικό για όλε τι ειδικότητε που εμπλέκονται και συνεργάζονται. Για παράδειγμα, ψυχίατροι, παιδίατροι αναπτυξιολόγοι, εργοθεραπευτέ, λογοθεραπευτέ, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι και άλλε. Σήμερα, τέτοια τμήματα, τα λεγόμενα ιατροπαιδαγωγικά, λειτουργούν δωρεάν στο πλαίσιο των νοσοκομείων όχι απλά δεν επαρκούν, αλλά είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες. Χαρακτηριστικά στην Αττική λειτουργούν μόλις 22 τέτοια τμήματα μέσα στα νοσοκομεία, αφορώντας όλες τις ηλικιακέ βαθμίδες και όλων των ειδών τι δυσκολίες. Έτσι λοιπόν, αν κάποιο γονιό επιδιώξει να κλείσει ραντεβού, στην καλύτερη περίπτωση θα βρει μετά από έξι μήνε. Με δεδομένο ότι το παιδί πρέπει να επαναξιολογείται κάθε χρόνο για την πορεία τη θεραπεία του, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι οι πιο πολλοί γονεί διαρκώ κυνηγάνε τη μέρα που θα ανοίξουν οι πλατφόρμε των ραντεβού, μήπω και κατορθώσουν να ορίσουν ένα, ενώ τι περισσότερε φορέ δεν βρίσκουν καν. Συχνά αυτό ο τρόπο δεν επιλέγεται και η αιτία είναι προφανή. Ποιο γονιό θα περιμένει έξι μήνε και ένα χρόνο για να παρέμβει σε κάτι που στο εδώ και τώρα ταλαιπωρεί τη ζωή του παιδιού του. Συχνά επιλέγεται η λύση του ιδιώτη γιατρού που θα γνωματεύσει με το κόστος να φτάνει από 100-150 ευρώ ανασυνεδρία και με παραπεμπτικά που έχουν τετράμινη ή εξάμινη ισχύ, άρα πρέπει να ανανεώνονται διαρκώς. Στην περίπτωση δε που οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θεωρούν ότι ένα παιδί χρειάζεται εξατομικευμένη βοήθεια για να ενταχθεί στο σχολικό πλαίσιο, για παράδειγμα παράλληλη στήριξη ή τμήμα ένταξη, η οικογένεια χρειάζεται να ξαναπεράσει μια χρονοβόρα διαδικασία αξιολόγηση μέσω των κεδασία αυτή τη φορά. Δηλαδή, το παιδί αξιολογείται εκ νέου από άλλη επιστημονική ομάδα, σε διαφορετική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας αυτή τη φορά, περιμένοντας πάλι μήνες για ένα ραντεβού. Μετά από όλα αυτά, σε δεύτερο χρόνο, εφόσον υπάρχει ανάγκη το παιδί να μπει σε πρόγραμμα παρέμβασης, τότε είναι που αρχίζει ο πραγματικός μαραθώνιος για την οικογένεια. Το εξατομικευμένο πρόγραμμα που προτείνεται για τη θεραπεία των παιδιών τις πιο πολλές φορές συνδυάζει δύο και τρεις ειδικότητες θεραπευτών, Άρα το παιδί χρειάζεται να κάνει κατά μέσο όρο δύο με 3 συνεδρίες την εβδομάδα. Με δεδομένο ότι τα προγράμματα αυτά ασκούνται σχεδόν αποκλειστικά από ιδιωτικά κέντρα, το κόστος των θεραπείων είναι δυσβάσταχτο για τους γονείς. Ο ΕΟΠΗ καλύπτει ελάχιστα και αυτά ετεροχρονισμένα. Συγκεκριμένα, για κάθε συνεδρία ο ΕΟΠΗ καλύπτει συνήθως ένα ποσό της τάξης των 15 ευρώ, όταν τα ιδιωτικά κέντρα χρεώνουν την οικογένεια κατά μέσο όρο 30 με 35 ευρώ τη συνεδρία. Και αυτά τα ποσοστά της γνωμάτευσης συνήθως εκταμιεύονται μήνες μετά, ενώ μέχρι τότε οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν τα ποσά και να εξοφλήσουν τα ιδιωτικά κέντρα. Αντιλαμβανόμαστε ότι μιλάμε για κόστος στο ύψος του βασικού μισθού με τα σημερινά δεδομένα. Συχνά, η θεραπεία ενός παιδιού απαιτεί χρόνια για να εξασφαλίσει την κατάκτηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων. Πώς μπορεί μια λαϊκή οικογένεια να υποστηρίξει ένα τόσο συστηματικό και μακρόπνοο πρόγραμμα θεραπεία. Όταν πρέπει η ίδια να σηκώσει εξ ολοκλήρου το τεράστιο οικονομικό βάρο. Προφανώ δεν μπορεί, γι' αυτό συχνά διακόπτει, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την αναπτυξιακή πορεία του παιδιού. Η απόλυτη εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών αυτών έχει επίπτωση και στην ποιότητά του, στο περιεχόμενό του. Οι θεραπευτικέ δομέ είναι επιχειρήσει με κριτήριο το κέρδο. Οι υπεύθυνε αυτέ, ανεξάρτητα αν εκπροσωπούν κάποια επιστημονική ειδικότητα, κατά βάση λειτουργούν ω εργοδότε και ω επιχειρηματίε. Έτσι λοιπόν δεν είναι λίγες οι φορές που το υλικό που χρησιμοποιείται στις θεραπείες των παιδιών δεν είναι το ενδεδειγμένο, οι χώροι και εγκαταστάσεις είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες. Οι εργαζόμενοι θεραπευτές που συχνά δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό, σπάνια υποπτεύονται από κάποιον επιστημονικό υπεύθυνο. Με αυτόν τον τρόπο το θεραπευτικό πλάνο του παιδιού δεν ελέγχεται από την απαιτούμενη ομάδα για το αν προχωράει σωστά, αν οι δυσκολίες που παραμένουν χρήζουν άλλη θεραπευτικής αντιμετώπισης. Αντίστοιχα, άθλια είναι η κατάσταση στους Δήμους και στις περιφέρειες. Πού μπορεί η αλήθεια να απευθυνθεί μια οικογένεια ώστε να πάρει τη στήριξη ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού σε δημόσια και δωρεάν δομή. Πού μπορεί να απευθυνθεί αν χρειάζεται αξιολόγηση και κύκλο συνεδριών, αλλά δεν διαθέτει χρήματα να το καλύψει ιδιωτικά. Η απάντηση είναι σχεδόν πουθενά. Οι κοινωνικέ υπηρεσίε των Δήμων είναι τραγικά υποστελεχωμένε, με έναν ή δύο κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου για Δήμου δεκάδων χιλιάδων κατοίκων. Σε αυτέ τι περιπτώσει, όχι μόνο δεν μπορούν να ακολουθηθούν θεραπευτικά προγράμματα με τακτικέ συνεδρίε, αλλά ούτε καν να διαχειριστούν ακραίε καταστάσει που προκύπτουν, όπω έχουν δείξει τα πρόσφατα περιστατικά με κακοποίηση ανηλίκων, αυτοκτονικότητα και άλλα. Τα δημόσια κέντρα ψυχική υγιεινής, αν και στελεχωμένα με αξιόλογο και έμπειρο επιστημονικό δυναμικό, είναι ελάχιστα. Έτσι, τι πιο πολλέ φορέ, οι οικογένειε είτε θα καταφύγουν ξανά στον ιδιώτη, είτε δεν θα απευθυνθούν πουθενά και επί τη ουσία θα μείνουν χωρί τη βοήθεια που χρειάζονται. Αυτή η άθλια κατάσταση που επικρατεί είναι συνειδητή πολιτική επιλογή των αστικών κυβερνήσεων διαχρονικά εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτάσσουν μείωση κρατικών δαπανών, αύξηση της ανταποδοτικότητας. Μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια, οι περικοπές του κρατικού προϋπολογισμού για τις ανάγκες της ειδικής αγωγής φτάνουν το 50%. Σήμερα, το 2023, υπάρχει επιστημονική γνώση και η δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα δημόσιο και δωρεάν σύστημα ειδικής αγωγής και ψυχοκοινωνικής στήριξης για το παιδί και τον έφηβο με κατάργηση κάθε επιχειρηματική δράση, με χρηματοδότηση αποκλειστικά από το κράτο στο ύψο των αναγκών, με απορρόφηση όλων των εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων σε μόνιμε σταθερέ θέσει εργασία, με αξιοπρεπεί μισθού και κατοχυρωμένα τα εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα. Αυτό το σύστημα θα ξεκινά με την πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση και θα διαπερνά κάθε τομέα υποστήριξη του ανθρώπου με αναπηρία, ειδικέ εκπαιδευτικέ ανάγκε, όπω και κάθε ηλικία, Μόνο έτσι μπορεί να γίνει η πράξη ισοτιμία και η ένταξη για όλα τα παιδιά. Στην αρχή στο σχολείο, αργότερα στην παραγωγή, συνολικά στην κοινωνία. Κριτήριο λοιπόν για γονεί και εργαζόμενους δεν μπορεί παρά να είναι η ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. Ευχαριστώ.